Σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα. Κρατάμε το 1-1. Από εκεί και πέρα όμως η πρόκριση δεν ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε το παιχνίδι στην Τρίπολη Αστέρας να είναι ακόμη καλύτερος, δεδομένου ότι θα έχει μια εβδομάδα ακόμη προετοιμασίας. Και σίγουρα θέλει μια προσπάθεια και μια προσοχή για να βρεθεί στον επόμενο γύρο. Στον επόμενο γύρο θα συναντήσει μια γερμανική ομάδα. Ήταν μια εμπειρία να μάθει ο Αστέρας εν ώρα πτήσης τον αντίπαλό του. Ποια είναι έτσι η πρώτη εντύπωση από τον αντίπαλο? Σίγουρα όσο προχωράμε οι αντίπαλοι θα είναι ισχυρότεροι. Αν τονίζω προχωρήσει ο Αστέρας και προκριθεί την προσεχή Πέμπτη, τότε πραγματικά τον περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια. Αλλά αυτά να μιλήσουμε καλύτερα στην ώρα τους, γιατί δεν πρέπει να προτρέχουμε.